να ζητήσουμε και από την ίδια κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με την διαχείριση αυτού του ζητήματος. Τι ζήτησε τελικά η Βουλή, εάν μία πιστωτική κάρτα είναι μία εξυπηρετούμενη χορήγηση ή όχι, γιατί υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και από τον Μαρίνο Σιζόπουλο πριν από μερικές ημέρες και από την Χριστιάνα Ερωτοκρήτου, την αναπληρώτρια πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος. Πάμε να συνομιλήσουμε με την πρώην διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Χρυστάλλα Γιορκάτζου, είναι μαζί μας. Κυρία Γιορκάτζου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κυρία Γιορκάτζου, επειδή συνεχίζονται οι αντιδράσεις σε σχέση με τη λίστα και το περιεχόμενό της, αύριο συζητάνε αν πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Βγήκε και η Επίτροπος προχθές για τα προσωπικά δεδομένα και έδωσε διευκρινήσεις ότι θα πρέπει να είναι προσεκτική σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων. Τελικά τι ζητήθηκε, κυρία Γιορκάτζου, από τη Βουλή? Λοιπόν, θα τα πω για πολλωστή φορά σήμερα. Ναι. Γιατί θα έχουμε κουράσει μέχρι τώρα και τον κόσμο να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Αλλά θα τα πω όσο περιληπτικά μπορώ. Στις 3 Δεκεμβρίου του 2018 κλήθηκα στη Βουλή, όπως προβλέπει ο νόμος, για να δώσω απόψεις και συζητήσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού. Ο διοικητής είναι ο τελευταίος που μιλά. Κεντρικής Τράπεζας εννοώ, ναι. Είναι ο τελευταίος που μιλά επί του κρατικού προϋπολογισμού πριν γίνει και αχθεί, πριν αχθεί ο προϋπολογισμός ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Εκεί η συζήτηση επεξετάθηκε και σε θέματα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ειδικότερα των πολιτικά εστεθειμένων προσώπων. Θέλω ευθύς εξ αρχής να διευκρινίσω ότι τα πολιτικά εστεθειμένα πρόσωπα, ορισμός τους υπάρχει σε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας όπως επιβάλλεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, και τα μη εξυπηρετούμενα επίσης δάνεια υπάρχει ορισμός τον οποίο ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Τι είναι μη εξυπηρετούμενο δάνειο? Ναι. Πολύ συνοπτικά να πω ότι είναι οποιοδήποτε δάνειο δεν εξυπηρετείται εντός των 90 ημερών που θέτει ο κανονισμός ή η οδηγία. Άρα οτιδήποτε οφείλεται στην τράπεζα και έχουν παρέλθει 90 μέρες, ναι, από την ημέρα που οφείλεται, κατατάσσεται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μάλιστα. Εξού και το θέμα των καστών. Ναι. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω, διότι κάστα δεν είναι τίποτα. Δεν το γνώριζαν αυτό οι βουλευτές όταν βγήκαν δημόσια και είπαν, ότι ήταν πιστωτική κάρτα αυτό. Δεν ξέρω, κύριε Νούφρη μου, δεν ξέρω. Ναι. Λογικά θα το γνώριζαν, γιατί ασχολούνται με τα οικονομικά γενικότερα και στην Επιτροπή Οικονομικών και στην Ολομέλεια όλοι έχουν γνώση, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις χορηγήσεις. Ναι. Εκεί έγιναν διάφορες συζητήσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι έγινε και από ορισμένους συζήτηση για τα χαριστικά δάνεια, για αυτά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, για διαγραφές δανείων. Και το απάνθασμα αυτής της συνεδρίας ήταν ότι θα γινόντουσαν κατάλογοι των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πολιτικά εστεθειμένων προσώπων. Ναι. Από την κάθε τράπεζα ξεχωριστά, γιατί ναι, είναι κάτι που δεν το κατέχει συγκεντρωτικά η Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Θα γινόντουσαν λοιπόν αυτές οι καταστάσεις και θα αποστέλλονται στη Βουλή. Ζητήστε σας παρακαλώ να σας διαβαστεί η επιστολή, τα ληστική επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Και γιατί στον πρόεδρο? Γιατί εκεί ένας βουλευτής, νομίζω, είχε να διατυπώσει την άποψη ότι καλύτερα να είναι στον πρόεδρο της Βουλής. Συμφώνησα απολύτως μαζί του για να διασυναχθεί η αντιστευτικότητα του. Ναι. Και στάλθηκε λοιπόν επιστολή από εμένα ως διοικητή στον πρόεδρο της Βουλής, επεξηγώντας ότι τα στοιχεία αυτά τα λάβαμε από τις τράπεζες, όπως μας υποβλήθηκαν στην τάδε ημερομηνία. Ναι. Και δεν έτυχαν καμιά επεξεργασία. Άρα ήταν γνωστό από το τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου του 2019 ότι δεν έτυχαν οποιασδήποτε. Του δώσατε γραπτό αυτή τη διαβεβαίωση ότι αυτά τα πήραμε αυτούς από τις τράπεζες, ορίστε, δεν υπάρχει επεξεργασία, δείτε τα. Να σας δοθεί στις
δημοσιότητα αυτή ναι. την οδευτική επιστολή. Εγώ δεν την έχω, διότι δεν συνηθίζω να παίρνω μαζί μου έγγραφα από τα αξιώματα στα οποία είχα την τιμή να υπηρετήσω. Ναι. Αλλά τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ότι αυτό θέλετε να το διευκρινίσετε, επειδή σας έχουν κατηγορήσει ότι έχετε μαζί σας έγγραφα και τα παίρνετε μαζί σας, τα κουβαλάτε μαζί σας. Όχι, αυτό το διευκρινίζω, διότι δεν την κρατώ μπροστά μου για να σας τη διαβάσω επί λέξη, αλλά σας λέω ποιον ήταν το νόημα της επιστολής, μόνο το νόημα και το γράμμα της επιστολής. Ναι. Από μνήμη. Μάλιστα. Δεν με έχουν κατηγορήσει, όχι. Ναι. Είναι ίσως από τα ελάχιστα πράγματα για τα οποία δεν με έχουν κατηγορήσει. Μάλιστα. Και η ερώτηση που γεννάται είναι, όταν ελήφθησαν αυτοί οι κατάλογοι με αυτήν την συνοδευτική επιστολή και εφόσον οι κατάλογοι αυτοί δεν ανταποκρίνονταν στο το αίτημα της Βουλής, γιατί επεστράφησαν στον νέο διοικητή χωρίς νέους όρους εντολής και ο νέος διοικητής έστειλε πίσω στη Βουλή εδώ και 17 μήνες δεν είμαι σίγουρη πότε στάληκαν από τον νέο διοικητή. Στάληκαν πίσω στη Βουλή οι κατάλογοι όπως είχαν υποβληθεί από τη Χρυστάλλα Γιωστάκη. Επομένως αυτή δεν είναι λίστα Χρυστάλλα Γιωστάκη. Είναι λίστα τραπεζών, λέει. Τραπεζών που διαβίβασαν η Χρυστάλλα Γιωστάκη στη Βουλή ύστερα από αίτημα της Βουλής. Ναι. Και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μια μεγάλη σοβαρότητα. Είναι η αχίλλειος τέρνα του τραπεζικού μας συστήματος. Όταν έρχονται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ελέγξουν την επάρκεια των κεφαλαίων των τραπεζών μας, εκεί που επικεντρώνονται είναι στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γιατί όσο περισσότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχεις, τόσο περισσότερα κεφάλαια χρειάζεται. Και κάποιος πρέπει να βάζει αυτά τα κεφάλαια. Σωστά το λέτε, αλλά με αυτή τη λογική, κυρία Γιωρκάτζη, δεν έπρεπε το ίδιο βάρος να δίνεται όχι μόνο στο TST εξυπηρετούμενο δάνειο ή πόσο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αλλά ποια ήταν τα δάνεια αυτά τα οποία δόθηκαν χωρίς καμία εξασφάλιση. Άρα η επιβάρυνση θα προέλθει από κάπου αλλού και θα επιβαρύνει το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Αυτό δεν μετρά. Δεν είχε ζητηθεί, αλλά αυτό μπορεί να ζητηθεί, θα μπορούσε να είχε ζητηθεί σε αυτούς τους 17 μήνες. Ναι. Να ζητήσουμε από τις τράπεζες ποια από αυτά τα δάνεια. Και μιλούμε για ένα μικρό κομμάτι του όλου θέματος μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γιατί οι μη εξυπηρετούμενα δάνεια περιλαμβάνουν και όλους τους πολίτες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σωστά, λοιπόν. Και εκεί χρειάζεται να ξέρει κανένας εάν έχουν δοθεί εγγυήσεις ή όχι. Μάλιστα. Αλλά το να λέμε ότι δόθηκαν με ευνοϊκούς όρους, θέλω ακόμα μια φορά να διευκρινίσω ότι ευνοϊκός όρος δεν έχει έναν... Μια ερμηνεία. Μπορεί να τύχει από πολλές πλευρές. Μπορεί να προκύψει, ναι, έχει η εύνοια. Έχει πολλές πλευρές. Πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο δανειολήπτης. Ποιο ναι. ήταν το παρελθόν του. Εάν εξυπηρετούσε προηγουμένως τα δάνεια του. Εάν η επιχείρηση στην οποία θα χρησιμοποιήσει το δάνειο είναι... υγιής η εργασία της. Μάλιστα. Αν θα είναι υγιής στο μέλλον, διότι διεθνώς προβλέπεται το να γίνει το άλφα πράγμα. Ναι. Κυρία Γιωρκάτζη, με βάση αυτά που μας λέτε τώρα και πολύ καλά κάνετε και δίνετε αυτές τις διευκρινήσεις, επειδή δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, από τις θέσεις και το που υπηρετήσατε και το ρόλο που είχατε, ήσασταν πάντοτε μια αξιωματούχος ανεξαρτητή, η οποία είχε ισχυρό λόγο. Πάντοτε. Όταν η Βουλή ζήτησε λοιπόν να δοθούν μόνο μια λίστα, να δοθεί μια λίστα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τον ΠΕΠ, των πολιτικά εκτεθειμένων. Γιατί δεν διευκρινίσατε και να τους υποβάλλετε αν δεν γνώριζαν, αν είχαν λάθος προσανατολισμό, ότι ξέρετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει να πάμε πίσω και αυτό μπορεί να χρειαστεί και την βοήθεια να ενισχυθεί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η Κεντρική Τράπεζα να κάνει αυτή την έρευνα. Να δούμε. Είναι φανερό ότι δεν καταλάβετε τι σας είπα. Όχι, κατάλαβα, γι' αυτό σας ρωτώ. Δεν μου ζήτησαν.
παρά μόνο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των, των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Ναι, μα αυτό, για, αυτό κατάλαβα. Αυτό κατάλαβα. Είναι εύκολο να βρεθεί. Ναι, αυτό κατάλαβα. Αυτό επειδή είναι εύκολο. Δεν τους είπατε, δεν τους καταθέσατε ως εισήγηση μέσα από τον λόγο σας που είχατε στην Βουλή όταν σας προσκαλούσαν. Πρέπει πώς να πάμε και πιο πίσω. Δεν θυμάμαι. Για να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι να είπα αυτά που λέω τώρα. Ναι. Αλλά υποθέτω ότι μπορείτε να τα είπα. Η ερώτηση είναι, όταν το βασικό ερώτημα είναι όταν πήραν αυτή τη λίστα πριν 17 μήνες. Γιατί δεν είπαν στον νέο διοικητή ότι εμείς αυτή τη λίστα την αποδομήσαμε. Τη θεωρούμε έναν άχρηστο χαρτί, τη θεωρούμε ότι έγινε επισκοπού, γιατί η Γιωσκάκη έχει προηγούμενα με διάφορους βουλευτές και ήθελε να τους βάλει στη λίστα Σφήνα. Γιατί ναι. Σας ενόχλησε η τοποθέτηση προφανώς του Προέδρου της Βουλής για επιπόλαιο κατασκεύασμα. Γιατί δεν του τα είπαν αυτά του νέου διοικητή, ώστε ο άνθρωπος να έχει τον χρόνο να εξυγχρονίσει και να επικαιροποιήσει και να αναλύσει τους καταλόγους. Γιατί δεν το είπαν. Ναι. Μάλιστα. Αυτά είναι ερωτήματα που παραμένουν αδιευκρίνιστα. Γι' αυτό και σας υπέβαλα για την προηγούμενη ερώτηση, αν τους καθοδηγήσατε, αν είχαν μια λανθασμένη θεώρηση των πραγμάτων και πρέπει να ζητήσουν διαφορετικά πράγματα. Τώρα, αν θυμάστε ή δεν θυμάστε, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας διευκρινίσει και η Βουλή, να τους ρωτήσουμε, αν τους επισημάνατε. Μάλιστα. Λοιπόν. Νιώθετε πικραμένη από όλη αυτή τη διαδικασία, κυρία Γιωρκάτζου, και τη δημόσια συζήτηση. Οπωσδήποτε για τη στάση που τηρεί η Βουλή. Αλλά από τον κόσμο εισπράττω μεγάλη ικανοποίηση. Ναι. Γιατί ο κόσμος, ας μην υποτιμούμε τον απλό πολίτη. Mm-hmm. Εγώ απλός πολίτης είμαι. Καταλαβαίνει και κάνει τις αργαναγκές διεργασίες γιατί κάποιοι δεν θέλουν δημοσιοποίηση ή κάποιοι δεν ήθελαν άλλα πράγματα. Μάλιστα. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί να μην διηγηθούν και τα συγγενικά τους πρόσωπα τι έλαβαν. Γιατί μπορεί να μην έλαβα εγώ το δάνειο, αλλά το έλαβε η κόρη μου. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, κυρία Γιωρκάτζου, για να κλείσουμε. Επειδή πολλοί κόσμοι διαρωτάται, ο ρόλος του επόπτη για τις τράπεζες περιλαμβάνει στο να γίνεται συστηματικός έλεγχος σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις ενδεχόμενες εξυπηρετήσεις και ευνοϊκή μεταχείριση που μπορεί να γίνεται από τις τράπεζες, όχι μόνο σε πολιτικά εκτεθειμένα, σε πρόσωπα που έχουν γενικά αξιώματα. Ναι, πολύ εμφανής, μόνο τις πολύ εμφανής. Για παράδειγμα, έγινε από την Τράπεζα της Ελλάδος μια ανάλυση για τα δάνεια της Λαϊκής Τράπεζας σε μονές, σε μοναχές, ναι, χωρίς καμιά εξασφάλιση, σε φίλους γνωστούς του ιδιοκτήτη της τράπεζας. Έγινε μια τέτοια με περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, όμως, να σας πω, και έλαβε πολύ καιρό για να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα γεια. Πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να συνομιλήσουμε με την αναπληρώτρια πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Χριστιανά Ερωτοκρήτου, έδωσε χθες